Η έξαρση του κορονοϊού, των ιώσεων αλλά και τη εποχική γρήπη έχει μπλοκάρει τα εξωτερικά ιατρία και τα επίγοντα των μεγάλων νοσοκομείων τη Κρήτη. Ο ρόλο τη πρωτοβάθμιας υγεία είναι κομβικό και θα συνομιλήσουμε ευθύ αμέσω με τον ομότιμο καθηγητή Γενική Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτη, τον κύριο Χρήστο Λιονί. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα σα, καλή χρονιά σα, εύχομαι. Σα ευχαριστώ σε, που είστε εδώ. Και σε εσά και στου τηλεθεατές σα ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σα πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την έξαρση, και αυτό που διαπιστώνουμε και εμεί, κύριε Καθηγητά, από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο κόσμο επιλέγει ακόμα κι αν στην περιοχή του υπάρχει ένα κέντρο υγεία, να φτάσει μέχρι το πιο κοντινό μεγάλο νοσοκομείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάλληση στα επίγοντα. Είναι ένα θέμα αυτό που σας προβληματίζει, ε, Είναι ένα από τα πολλά μεγάλα θέματα και δεν χρειάζεται να ξαπαναλάβουμε ότι πάλι εξακολουθούμε να κάνουμε λάθη στην επικοινωνία. Ε, στη στρατηγική επικοινωνία του προβλήματος που λέγεται μετά τον κοροναϊό, η λύμοξη του κοροναϊού, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν το διαχειριζόμαστε όσο θα πρέπει. Το μήνυμα σε σχέση με τον εμβολιασμό δεν έχει φτάσει στο βαθμό που θα έπρεπε με το σωστό τρόπο. Mm -hmm. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία δεν είναι ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι εμπλεγμένη στη διαχείριση τη αρρώστια και ο πολίτη, ο ίδιο ο πολίτη, δεν έχει την πλήρη εικόνα για την όσο που λέγεται κοροναϊός. Νομίζω ότι όλα αυ αυτές οι τρει διαστάσει νομίζω ότι συνθέτουν ένα περίπλοκο πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή, το οποίο όχι μόνο να το διαχειριστούμε όσο θα χρειάζεται, αλλά και κυρίω να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια αφορμή για να μετασχηματίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και να αντιστοιχηθεί αυτή, ο μετα... αυτός ο μετασχηματισμός στις πραγματικά φιλόδοξες επιδιώξεις που έχει το σημερινό, η σημερινή πολιτική ηγεσία. Ω, ως έμπειρος υγειονομικός που είστε κύριε Λιονί, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό που συμβουλεύετε τους πολίτες. Ε, ναι μεν έχουμε μια πανδημία που φαίνεται ότι μας έχει αφήσει πίσω και καλώς μας έχει αφήσει πίσω όμως Βλέπουμε ότι παρά την δοκιμασία της πανδημίας, εξακολουθεί ακόμα και τώρα να υπάρχει επιβάρηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για κάτι που γινόταν και στο παρελθόν, πριν την πανδημία εννοώ. Θα σας πω πρώτα αυτό που με στενοχωρεί ε, και μου βγάζει αρκετή, αρκετή συγκίνηση. Είναι ο μεγάλος αριθμός θανάτων από τον κορονέιο, που περνάμε τώρα τους 60, δεν έχω δει την τελευταία εβδομάδα, και που κυρίως είναι άτομα ηλικιωμένα ή υπερήλικε, ευάλωτα σε σχέση με πάρα πολλά χρόνια νοσήματα. Mm -hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητες του συστήματος φροντίδας πρέπει να είναι τα ευάλωτα άτομα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια συσσόρευσαν αρκετές θα έλεγα πληγές πάνω τους. Είναι κυρίως άτομα με χρόνια νοσήματα, με ευαλωτότητα και, και συχνά αρρύθμιστα. Αυτά τα άτομα είναι πολύ ευάλωτα απέναντι στον κοροναϊό και χάνονται. Μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι μόνο γιατί χάνουμε τόσα πολλά άτομα. Είναι το ερώτημα γιατί η Ελλάδα μας έχει τόσους πολλούς ευάλωτους και ποιος είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε γιατί... Ναι, μέσα στα χρόνια τη πανδημία φάνηκε ότι πολλοί άνθρωποι υπό το φόβο να βρεθούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο εγκατέλειψαν ακόμα και θεραπείε που ακολουθούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και την ίδια ώρα βλέπουμε την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας υγείας να συνεχίζεται. Δηλαδή ακόμα και σήμερα μιλάμε για συγχώνευση νοσοκομείων και δεν γίνεται καμία αναφορά για το ρόλο που θα έπρεπε να είχαν πραγματικά τα κέντρα υγείας. Ε, καταλαβαίνω και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι η προοπτική είναι μακρόχρονη για την ανάπτυξη μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία. Διαβάζω προσεκτικά αυτά τα σχέδια που ακούγονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγεία και τα σέβομαι ιδιαίτερα. Νομίζω όμω τώρα η μεγάλη ανάγκη, ιδιαίτερα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, είναι ο μετασχηματισμό τη. Και ο μετασχηματισμό, ε, στη δική μου ταπεινή γνώμη, έχει δύο διαστάσει. Πρώτον, ο προσανατολισμό τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Αυτό δεν μπορεί παρά μην είναι πραγματικά τα χρόνια νοσήματα και η πρόληψη στο βαθμό που μπορεί και η παραγωγή τη υγεία. Που σημαίνει με άλλα λόγια εστίαση στο σπίτι. Όταν έχει πολλά ευάλωτα άτομα, σημαίνει ότι η πρωτοβάθμια θα πρέπει να συνεργαστεί με Όλου του άλλου εταίρου, ακόμη και με τον ιδιωτικό τομέα, αν χρειαστεί, mm -hmm. αλλά και κυρίω και από του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, αλλά και κυρίω την τοπική αυτοδιοίκηση, που άκουσα προηγουμένω και μιλούσατε, για να οργανωθούν ολοκληρωμένε και διεπιστημονικέ υπηρεσίε στο σπίτι. Το δεύτερο που χρειάζεται ιδιαίτερα ο δημόσιο τομέα στην πρωτοβάθμια είναι τεχνολογικό εξοπλισμό. Ε, μιλάμε για τον COVID και μιλήσατε ότι μετακινούνται στο νοσοκομείο. Μα είναι ερώτημα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να έχει τον ίδιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που έχει η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες. Δηλαδή, έτοιμη τεχνολογία που θα κάνει έγκαιρη και γρήγορη ανείχνευση πολλών λοιμωδών νοσημάτων και ανάμεσα σε αυτά την, την λίμωξη από κοροναϊό. Άρα είναι πολύ μεγάλα ερωτήματα. Και το τελευταίο και σημαντικό ερώτημα είναι ο προσανατολισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη δημόσια υγεία. Καταλαβαίνω ότι είναι ζητήματα που τα βλέπει το Υπουργείο Υγείας. Χρειαζόμαστε όμως τώρα άμεσα κύριε Δασκαλάκη ουσιαστικές άμεσες πρωτοβουλίες μέσα στο μεγάλο κύμα, mm -hmm. το οποιοδήποτε κύμα που αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται από την λίμωξη από τον κοροναϊό. Και παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επώδυνη εμπειρία, όπως το ζητάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοροναϊού, για να μετασχηματίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Και το τελευταίο το μήνυμα που επιτρέψετε, με, δεν το ακούω συχνά στι τηλεοράσει και είναι λάθο στην επικοινωνία. Όλοι αισθανόμαστε, γιατί είναι, έχει και ο πολίτης την ευθύνη του στην ανάγνωση mm -hmm. τη πανδημία, ανακοινώνουμε ή τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε τη λίμωξη σαν πολύ απαλή, ήπια ιδιαίτερα για τα νεαρά άτομα και δεν μιλάμε για τον long COVID φοβάμαι ότι στην Ελλάδα σιωπούμε απέναντι σε αυτό που λέγεται και ορίζεται long COVID, ακόμη και στις νεαρές ηλικίε, που σημαίνει δηλαδή ότι η επιδίωξή μας είναι να μην νοσήσουμε. Και αν νοσήσουμε εμεί, έγκαιρα να διαγνωστούμε και να μην μετακινήσουμε όχι μόνο στι ευάλωτε, αλλά και στου νέου. <σφελίε> Θέλω να ρωτήσω τον τελευταίο. Αυτή η έξαρση και το κοκτέιλ ιώσεων, γρήπης και κορονοϊού σας προβληματίζει, κύριε Καθηγητά. Με προβληματίζει ακριβώς, γιατί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι πλήρως ενταγμένη στη διαχείριση των λιμόξεων του ανα, α, αναπνευστικού, mm -hmm. αλλά και οποιοδήποτε άλλο λοιμόξεων και κυρίως ότι η Ελλάδα έχει πολλά ευάλωτα άτομα και θα χάσουμε ακόμη και άλλα άτομα υπερήλικα, ή ηλικιωμένα άτομα τα επόμενα χρόνια και τους επόμενους μήνες. Yes. Αυτό με προβληματίζει. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα, ναι, πιστεύω ότι θα κοστίσει ζωές. Αυτές τις ζωές δεν είναι το θέμα να ρίπτω με την ευθύνη ο Α ή ο, στον Β, αλλά και κυρίως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην συνεχιστεί αυτός ο κατήφορος από πλευράς και πλευρά υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Μακάρι και η πολιτεία να αντιληφθεί τον κομβικό ρόλο που πρέπει να έχει η πρωτοβάθμια υγεία. Κάτι για την οποία αγωνίστηκε και εξακολουθεί να αγωνίζεται ο κόσμο τη χώρα μα. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. εδώ. Εμεί πάμε σε μία σύντομη διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.